περιμένουμε το ελληνικό δικαστήριο να αποδώσει δικαιοσύνη, να καταδικάσει την νεοναζιστική Χρυσή Αυγή για την εγκληματική της δράση ως εγκληματική οργάνωση. Η Χρυσή Αυγή και η ηγεσία της δεν δικάζεται για την πολιτική της, για την ιδεολογία της. Δικάζεται για την εγκληματική δολοφονική της δράση ως παραστρατιωτική οργάνωση όπου τα μέλη της εκτελούσαν εντολές του αρχηγού Μιχαλολιάκου, του νέου Φύρελ. Περιμένουμε το ελληνικό δικαστήριο να εναρμονιστεί με το κοινό περιδικαίου αίσθημα της συντηρητικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας, όλων των δημοκρατών, πέρα από κόμματα και ιδεολογίες. Θα είναι μια μεγάλη νίκη για το αντιφασιστικό κίνημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μια θετική απόφαση του δικαστηρίου δεν θα ξεριζώσει το φαινόμενο του φασισμού και του ναζισμού, αλλά θα είναι ένα ιστορικό θετικό βήμα. Και κάτι ακόμη, να μην ξεχνάμε αυτή την κρίσιμη ώρα όσους ξέπλαιναν για χρόνια τη Χρυσή Αυγή. Δημοσιογράφους, καλλιτέχνες, πολιτιολόγους, πολιτικούς.